έχει το οποίο ανεβάζει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα level από όλα τα. Να, αυτό που έλεγα πιο πριν, ότι εδώ πέρα να τους σκοτώνεις αυτούς, αυτό είναι το πνεύμα τους αυτούς. Α, πέταξα μουραμάσα. Μουραμάσα. Ναι. Αυτή το πετάνε. Ναι. Μπορεί να γίνει και να τους φάσουν το παιχνίδι, έτσι. Το μουραμάσα ή το μασαμούνι. Το μασαμούνι. Το μουραμάσα. Για δες. Ποιο λέει πλάτη. Το blood thirsty. Αυτό είναι. Μασαμούνι δεν είναι blood thirsty. Ναι, blood thirsty. Αυτό το σπαθί μου δίνει νομίζω μόνιμα... Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό το σπαθί έχει ένα μυστικό. Το πρώτο μυστικό, το είναι πιο φανερό, είναι ότι σου δίνει μόνιμο... Δεν σπάνω αυτά. Μόνιμο dark μεταμόρφωσης. Κάθε εχθρός που σκοτώνεις με αυτό το σπαθί ή ακόμα και σου σκοτώνει το relic σου, δηλαδή το σπαθί είναι νυχτερίδα ή κάτι τέτοιο και πετάξει αίμα ο εχθρός, άμα πέσει πάνω σε γιατρεύει. Το ένα είναι αυτό. Να κάνουμε μια παρένθεση, δεν σπάει τίποτα από τα ξανατόπτωσης ή τους τελευταίους δωμάτες μας. Να, πάλι. Holy sword. Holy sword. Holy shit. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Ναι, είναι πολύ δυνατό γιατί είπαμε, όπως και το Holy Rod, όλα τα... Μιας που λέμε όμως πολύ δυνατό και πολύ δυνατό, πιο δυνατό από το Muramasa, είναι το πιο δυνατό σπαθί στο παιχνίδι. Όσο πέφτει αίμα πάνω στον Alucard, αυτό το σπαθί γίνεται όλο και πιο δυνατό. Healing mail. Αυτό το, αυτή η πανοπλία, άμα τη φοράς και όσο περπατάς, σε γιατρεύει σιγά σιγά. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μικρό το healing factor. Αυτό εδώ πέρα είναι reference στο Castlevania 4. Και στο Rondo of Blood. Έχει ένα παρόν. Δυστυχώς εκεί δεν έχει όμως διπλά άλμα. Εκεί αν πέσεις πεθαίνεις. Αν φαϊλάρεις. Ναι. Οπότε εκεί πέρα θα ήσουν ακριβώς τώρα. Εντάξει, και εγώ δεν προσπάθησα να το περάσω καλά. How did you even survive that game? Εδώ σπάνε και οι τρεις τύχοι. Αυτό όπως είπαμε το Muramasa είναι το πιο δυνατό σπάθι στο παιχνίδι. Αλλά έχει το ένα του μειονέκτημα είναι ότι είναι two-handed. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τα σπίδα μαζί του. Γιατί χρειάζεται να μπλοκάρεις τις πολύ συχνά. Καλά, αυτός είναι το πιο γελίο boss στο παιχνίδι. Η Witch Malphas είναι αυτό. Είναι... λέγεται Karasuman εδώ πέρα. Αλλά έτσι το ονόμασαν οι Ιάπωνες. Το κανονικό όνομα είναι Malphas και είναι ο ίδιος ο εχθρός, ο κοράκι, ο κορακάνθρωπος δηλαδή, που υπάρχει και στο Lord of Shadow. Είναι ένα από τα bosses. Εκεί έχει και το κανονικό όνομα, Crow Witch Malphas. Ναι, έτσι λέγεται, Crow Witch Malphas. Κάθεσε στο... Θα αλλάξω το σπαθί και θα βάλω ξανά το Alucard. Βάλε το Holy Sword. Όχι, όχι. Έχει μαγική επίθεση, ναι. Εδώ, όσο κάθομαι σε, αυτό, το, σε αυτή την πλατφόρμα, ανάβουν τα στόματα των λιονταριών. Αλλά άμα πηδήξω πιο πριν... Α, τι έγινε, γιατί ένα... Τώρα πάτησες πάνω στο ασθασία, αν πάτησα, δεν πατούσες. Ναι. Το φεξάβανε στο προηγούμενο, πάτησες. Ναι, δεν ανάβουν ποτέ τα στόματα των λιονταριών. Και άμα δεν ανάψουν μια φορά, δεν ανάβουν καμιά φορά, νομίζω. Εδώ παίρνεις και το τελευταίο power-up για τις μεταμορφώσεις σου από το κανονικό cast. Και εδώ δίπλα είναι και, εδώ είναι και όλα στον boss ο Richter. Ο οποίος, εάν παίζεις κανονικά το παιχνίδι και δεν ξέρεις ότι υπάρχει κάποιο μυστικό, υπάρχει ο Richter. Όχι, άσε το μυστικό. Άμα δεν το ξέρεις καλά αυτό το boss, τότε σε βιάζει πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο boss. Ναι, είναι γρήγορος, είναι δυνατός, έχει και είναι και έξυπνο boss. Δεν είναι σαν τα άλλα τα οποία έχουν ένα pattern συγκεκριμένο και μπορείς να το περάσεις. Είναι ρεχήμα, σου επιτίθεται και στα ρίχνη πάντα σε λέει πάρτα. Και επειδή είναι το αντίθετο element του Alucard κιόλας, είναι Holy ενώ εσύ είσαι Dark, αυτός πολύ ξύλο από αυτόν. Εδώ παίρνεις και το Ghost Card, ναι. Το οποίο παρελθόντως είναι πολύ... Το οποίο είναι μια κόκκινη νεκροκεφαλή, είναι reference στον Captain America. Δεν είναι κόκκινη. Αυτή η νεκροκεφαλή δείχνει τελείως άχρηστη στην αρχή, για την ακρίβεια από όλα τα relics είναι η πιο άχρηστη. Αλλά εάν την ανεβάσεις... Το φεγγάρι εδώ είναι η μισέλινος. Και πιάνει όλη την οθόνη σχεδόν. Εάν την ανεβάσεις level στην νεκροκεφαλή αρκετά, αρχίζει και παίρνει ενέργεια από τους εχθρούς και δίνει σε εσένα. Επίσης αν προσέξεις... Βοήθα και εσύ λίγο ρε. Καλύτερα είναι να κάνεις το spell και να πας ανέβαια. Γιατί τα πέσει έτσι. Δεν πειράζει, το είχα προβλέψει. Ένα ωραίο είναι σε αυτό το μέρος. Τι κάνει, κόλλησε. Δεν κόλλησε, αυτό το πράγμα που κάνουν το κόλλησε. Κολλάει, δεν σε αφήνει να κάνεις τα spells. Α, μου ρίξε και ένα. Χάμεν Τέινγκς. Είναι το πρωινό του τον Άγγλων.
μαγειρινό των πρωταθλητών. Εκεί πέρα που είχε σταθεί, πάνε και... Τελευταία αναβάθμιση. Εδώ έχει μια πανοπλία. Fire me. Νομίζω ότι αυτά είναι... Πάνε λίγο μέχρι το σημείο. Α, το πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο, είτε το δεις από το καλό κάστρο είτε από το ανάποδο, κάνει φάτσα. Ναι, έχει μια σοβαρή φάτσα και μια χαρούμενη. It's because it is inverted. Είναι, πώς το έλεγε ο Τάνος, είναι δαιμονικό, είναι... τώρα πιστεύω, είναι καλύτερο να πάμε στις κατακόμες, έτσι. Τώρα που έχουμε τη διάρκεια της ομίχλης. Πάμε και τα πάω άψα από εδώ πάνω. Ναι, θα τα πάρω, γι' αυτό ήρθα. Λέω να μην βγάλουμε όμως το δείτε. Γιατί, ας το βγάλουμε, αφού είμαστε εδώ. Γιατί θα τερματιστεί το παιχνίδι. Θα τερματιστεί το παιχνίδι. Εάν... Και δεν έχουμε κάνει και save ακριβώς με τα power-ups, καλύτερα να το κάνουμε. Όχι, θα πάω να σώσω και θα έρθω. Εάν δεν έχεις... Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν μπορείς να περάσεις με το άλλο κάτι. Όχι, γιατί ο ρίχτε είναι... Φτιάξαν, είπαμε μετά το bat, τα φτιάξαν όλα τα bugs εδώ. Μετά, δεν ξέρω. Πρέπει να πατήσεις διακόπτη για να μην δεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εδώ πέρα εάν σκοτώσει τον Ρίχτερ κανονικά, τότε βλέπεις τον κακό τερματισμό του παιχνιδιού. Τον κακό. Και πολλοί είναι πολύ κακός. Πολλοί στην αρχή δεν το ξέρανε. Δεν ξέρανε να το κάνουν αυτό το πράγμα και νομίζανε το παιχνίδι τελειώνει εδώ. Και το παράξενο είναι ότι εγώ νομίζω ότι μόνο εμείς στην αρχή δεν το ξέρουμε όταν το κάνουμε πέτσι πρώτη φορά. Αλλά πολλοί κόσμοι και στο εξωτερικό δεν ξέρει ότι. Υπάρχει το παιχνίδι, υπάρχει άλλο τόσο παιχνίδι. Υπάρχει άλλο τόσο παιχνίδι. Κρυμμένο, ναι. Άντε, δεν πάω να σκοτώσω τον Ρίχτερ. Πού θέλετε να πάμε? Μπορείς να πας να πάρεις μια τηλεμεταφορά να τηλεμεταφερθούμε στο Hollow Exporters και να πάμε στις κατακόμπες. Λάθος. Γίνα πίσω, γίνα πίσω. Είναι από την κάτω μεριά. Μπορούμε να πάμε το Spike Mail. Εκεί πάμε. Στις κατακόμπες είναι. Πρώτα για να πάρεις όμως αυτά θέλει να πάρεις... Να πάρουμε το Holy Symbol και αυτά. Το καλύτερο μέρος για να πάω στις κατακόμπες είναι στο τραγί, πας. Στο τραγί, ναι. Εδώ ακριβώς. Λες και ξέρει το παιχνίδι που ακριβώς πρέπει να πάω. Τυχαίνει να είναι το κοντινότερο. Ξέρει. Κάντε κλόπο έτσι. Άστα αυτά. Το παιχνίδι μου να σου πηγαίνει. Εμείς. Υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που... Μας οδηγεί σωστά. Είναι ξεχάντα σου. Να, Χάμερ, το έξε. Αν όχι, Χάμερ λέγεται εξός. Λέγεται Χάμερ, που βαλάει Χάμερ και ρίχνει Χάμερ. Και ρίχνει Χάμερ. Stop. Χάμερ time. Batarang. Αυτός λέγεται Skelerang και ρίχνει Batarang. Boomerang. Και Flaming Boomerang. Και Flaming Boomerang. Κάτι ονόματα, ξέρω εγώ, εμπνευσμένα, σκέλερα, κάποιο σκέλερα. Έχει ωραίο πίστευε το σύγχρονο, ναι. Δεξιά. Τώρα θα πάμε από το μέρος που ανοίξαμε, από την πρώτη μπλε πόρτα που ανοίξαμε με το κουμπάκι. Βασικά για πάνε εκεί στο χρυσό ρολόι πρέπει να είναι κάτι. Λες να έχει τίποτα από πίσω. Είναι το μυστικό. Από εκεί πέρα πας στο τρίτο κάστρο. Μετά το οποίο είναι πλάγια. Καλά, αυτά τα. Ναι, όταν ανοίξαμε πρώτη φορά το ανάποδο κάστρο στο παιχνίδι, ήρθανε και μας λέγανε, παρακολουθούσαν κάτι πιο έμπειροι από εμάς που είχαν παίξει πιο παλιά Castlevania Games και το παίζανε μάγες και λέγανε, παιδιά, παρακαλάτε να μην είναι αλήθεια αυτό που άκουσα. Λέγανε, εμείς τι. Και μας λέει. Υπάρχει και κάστρο το οποίο είναι δεξιά όρθιο και κάστρο που είναι αριστερά όρθιο. Και εμείς που ήμασταν μικροί βέβαια τους ακούγαμε και λέγαμε πω λες να είναι έτσι. Τελικά εντάξει αποδείχθηκαν όλα μούφες. Τι μούφες αυτή, δεν είχα παίξει ούτε ένα και σημαίνει. Συνέχισε προς τα κάτω. Και αυτή η έκθεση πολύ μου αρέσουν. Και ειδικά μου αρέσουν στο κάτω στις κατακόμβες όταν περνάς από ένα σημείο που ναι, σε κάνουν με τα σπίρτς από την κάτω μεριά αλλά δεν μπορείς να τους φτάσεις εσύ να τους σκοτώσεις πέρα από το μαγικό ας πούμε το Soul Stealing και
Έχει έναν διακόπτη εκεί κοντά που άμα τον πατήσεις το γεμίσεις με νερό, τον βγάζεις και τους πνίγεις και είναι πανικόβλητη. Τι κάνω, ξέρεις, αλλά τι είναι εδώ. Κλέιμορ. Αυτό είναι ωραίο σπαθί στην όψη. Γιατί είναι από τα πρώτα μεγάλα σπαθιά. Και έχει και την μαγική επίθεση που έχουν όλα τα μεγάλα σπαθιά. Αλλά εντάξει, μόνο εμφάνιση είναι, δεν έχει αξία καμία. Αυτοί οι εχθροί που λέγαμε πριν με τα ακόντια, οι Lancers, είναι εχθροί που εμφανίστηκαν πρώτη φορά στο Round of Blood με τον Richter. Αυτά τα Mill Tickets, όταν θα πάρουμε Duplicator, ένα από τα items του παιχνιδιού που σου επιτρέπουν να διπλασιάζεις άλλα items, θα είναι πολύ χρήσιμα. Και αυτό το Moonstone είναι πολύ καλός εξοπλισμός, πάρα πολύ καλός εξοπλισμός μαζί με το Sunstone. Επειδή το παιχνίδι είναι real time, μπορεί να είναι είτε μέρα είτε νύχτα στο κάστρο. Στα δωμάτια που είναι νύχτα με δυναμώνει. Στα δωμάτια που είναι νύχτα αυξάνει τα στατιστικά σου πάρα πολύ αυτό, σαν Moonstone. Εδώ έχουμε ένα ψεύτικο save, το οποίο θα μου δώσει, θα με πάει σε ένα boss, θα κοιμηθεί ο Alucard και θα δει έναν εφιάλτη. Δεν αξίζει να το λέω, καλύτερα να το ακούσετε. You're not my mother! Mother! No! No! Ναι, έχει οι διάλογοι που μιλάνε έχουν πάρα πολύ πλάκα. Mother! Mother! That voice! Alucard, it's you! Ξέρεις, αυτή casual από πάνω από το σταυρό. Oh, Alucard, it's you! Hello! Πεθαίνει. Ποιος είναι εκεί, ποιον βλέπω από εδώ πάνω. Μπορώ να δω το σπίτι μου, μπορώ να δω το γιο μου. Mother! If my death can save others, overacting τελείως, Alucard. Mother! No! Mother! No! Yes, Alucard. Τώρα όμως, επειδή είναι εφιάλτης, η μητέρα του δεν λέει τα σωστά λόγια που έλεγε στην πραγματικότητα που πέθαινε και του λέει αντί να βοηθάει τους ανθρώπους, του λέει να τους σκοτώσει. Και ο Αλουκάρντ αρχίζει και ψηλιάζεται εδώ πέρα και λέει κάτσε για μισό λεπτό, λέει, δεν ήταν έτσι, εγώ αλλιώς θα θυμάμαι. Και εγώ πάντα σκεφτόμουν όταν λέει that one over there, ποιο να μπορούσε να είναι. Μάλλον εκείνον εκεί πέρα. Και το χωριό του Ριτσελόν. Never said such a thing. What do you mean? Kill them and bring them happiness. Bring them happiness by killing them. You're not my mother. Fail logic. Και τώρα ήρθε η σεξοβόμβα εδώ πέρα, με τον κόλλο απ' έξω. Αυτή εδώ, άμα έπαιζε στο γιαπωνέζικο παιχνίδι, δεν φοράει. Ναι, είναι γυμνώστητη. Είναι λογοκριμένο το παιχνίδι στην ευρωπαϊκή έκδοση. Ακόμα και το artwork της, δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο boss και αυτό, πολύ μου αρέσει. Πολύ ωραίο, αλλά δυστυχώς πολύ αδύναμο. Από οργασμό. Καλά, με τα γραφικά που είχαν τότε, η λογοκρισία δεν ήταν τίποτα. Δύσκολο, πέντε παραπάνω μαύρα πίξελ. Ναι. Τώρα αυτή αναγνωρίζει ότι είναι ο γιος του Τράκουλα και... Από οργασμός. Ναι, στο τέλος καβλώνει πολύ άσχημα αυτή. Εντάξει, αυτή ο χείς. Wait, I beg of you. Τα μάθες ο Ιωθόνιας, δεν ξέρουμε τι έγινε και καλά τάχα τη σκότωσες. Δεν τα μασάμε αυτά, Λουκάρντ. Το καλό είναι ότι ρίχνει ένα από τα δύο μυστικά δαχτυλίδια του παιχνιδιού που χρησιμεύουν για να ανοίξουμε το ανάποδο κάστρο. Ρίχνει το Gold Ring. Και τώρα σου μένει να βρεις το Silver Ring για να μπορέσεις να, αντί να σκοτώσεις τον Ρίχτερ, να τον σώσεις. Και να συνεχίσεις βέβαια το παιχνίδι. Το δεύτερο δαχτυλίδι όμως είναι ολόκληρη ιστορία για να το πάρεις. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε αυτό.